Ναι, για να φτάσει το κάλεσμα των συμβόλων με το κόμμα μας παντού. Στα πλαίσια αυτά, εντάσσεται και η σημερινή μας εκδήλωση. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει την κεντρική ομιλία από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Και θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από το Σημερινή Αρχήρη, πλοία του Πολιτευτικού Σώματος Αναπαστρατεία, την Πεσβέα Αμαρία Πιλόλογο στο δεύτερο λύκειο Καλαμάτας, τον Αποστολόπουλο Κώστα, αγρότη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου και πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Χαμπρινού, και τον Πάκα Παγγέλη, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας και αθλητή υπερμαραθωνοδρόμου. Και τώρα, καλούμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ μεταφέρεται από άκρης άκρη σε όλη τη χώρα για να φτάσει στα χέρια των εργαζομένων, των ανθρώπων του μόχθου, που ανησυχούν, αγανακτούν και δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση, που αναζητούν και προβληματίζονται για την διέξοδο. Σε όλους αυτούς απευθυνόμαστε, και εδώ στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, ανεξάρτητα τι πολιτικές επιλογές έκαναν μέχρι χτες και ακόμα τα στήριξαν. Σήμερα όμως μπορούν να αξιοποιήσουν την πείρα τους. Μια πείρα που επιβεβαιώνει ξανά και ξανά πως δεν υπάρχουν σωτήρες, πως δεν υπάρχουν ατομικές λύσεις, υπάρχει η συλλογική αγωνιστική δράση που επιβεβαιώνει τελικά πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Σε όλους αυτούς απευθυνόμαστε να σκεφτούν πως η ζωή τους φέρνει μπροστά σε μια σημαντική επιλογή που ή δεν είχαν μέχρι τα τώρα σκεφτεί ή μπορεί και να την είχαν απορρίψει. Να συμπορευτούν δηλαδή με το ΚΚΕ στους αγώνες, στο κίνημα. Να πάρουν τη θέση του δίπλα στους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες στο Εργατικό Σωματείο, στην Επιτροπή Αγώνα, στον Αγροτικό Σύλλογο, στο Σύλλογο των Επαγγελματιών και Τεχνών Εμπόρων, στο Μαζικό Φορέα της γειτονιάς τους, στον Πολιτιστικό Φορέα. Είναι η επιλογή που θα δυναμώσει τη συλλογική οργάνωση, τον αγώνα, τη συσπήρωση δυνάμεων, το συντονισμό της πάλης για όλα τα καυτά και επίγοντα προβλήματα. Είναι η επιλογή που θα ενισχύσει την καθημερινή βασανιστική και επίμονη προσπάθεια των κομμουνιστών αλλά και άλλων αγωνιστών για να προλαπασιαστούν οι αιστείες αντίστασης, για να αυρανοποιηθούν οι ανεργατικοί ανεργατικοί νόμοι όπως είναι ο νόμος Καρδιδάκη, καθώς και παλιότεροι βέβαια νόμοι που παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Είναι η επιλογή που θα βάλει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο και την εξουσία του, και θα δυναμώσει τη συζήτηση που έτσι κι αλλιώς γίνεται ανάμεσα στους εργαζόμενους και χρειάζεται να δυναμώσει ακόμη περισσότερο για την διέξοδο, για την προοπτική για τον λαό μας. Μια συζήτηση που φέρνει συνεχώς στην επιφάνεια τις ίδιες τις αντιφάσεις του συστήματος, του καπιταλισμού, ενός συστήματος το οποίο η ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών βρίσκει μόνιμα μπροστά της τον τύπο, το εμπόδιο δηλαδή, που ορθώνει το κακαταλιστικό κέρδος. Αυτός είναι ο λόγος που οι νέες γενιές εργαζομένων, στην εποχή μάλιστα της ψηφιακής
εποχής όπως η σημερινή, ελέγχουν περισσότερα εφόδια, δουλεύουν με χειρότερους όρους από ό,τι οι προηγούμενες γενιές. Αυτός είναι ο λόγος που, ενώ η ρομποτική αξιοποιείται πλέον στην ιατρική, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει γίνει ξανά σύστημα μιας νόσου, αφήνοντας χωρίς διάγνωση, χωρίς θεραπεία και αποκατάσταση ένα μεγάλο μέρος από αυτούς που την έχουν ανάγκη. Αυτός είναι ο λόγος που, ενώ η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα, οι κάτοικοι ολόκληρων περιοχών παραμένουν απροστάτευτοι από τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, τους σεισμούς. Αυτός είναι τελικά ο λόγος που βολοδέρνουμε από την κακαταλυστική κρίση στην κακαταλυστική ανάπτυξη και πάλι από την αρχή, με τους εργαζόμενους όμως το λαό να φορτώνονται συνεχώς νέα βάρη, να μετρούν ολοένα και μεγαλύτερες απώλειες. Από παντού προβάλλει ο λόγος και ταυτόχρονα το εμπόδιο που πρέπει να φύγει από τη μέση για να ανοίξουμε τον δρόμο για την πραγματική ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, για να ζήσουμε τελικά όπως αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας. Και στο ερώτημα που πολύ καλοπροαίρετα διατυπώνουν, αν μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που απαντά ευθέως και χωρίς περιστροφές «Ναι, μπορούμε». Διατυπώνουμε και εμείς όμως με τη σειρά μας ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει σήμερα κάποιο πολιτικό κόμμα από αυτά που διεκδικούν την κυβερνητική εξουσία που να έχει σχέδιο που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες των λαϊκών οικογενειών να ζήσουν χωρίς άγχος, χωρίς ανασφάλεια, να μπορούν έστω σε μια προοπτική να έχουν μια σταθερή δουλειά με ένα καλό μισθό, να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους χωρίς να πληρώνουν συνεχώς και ακριβά για τη μόρφωσή τους, για την υγεία τους, να μπορούν με λίγα λόγια να έχουν τα αυτονόητα, σε μια εποχή που τα αυτονόητα βαφτίζονται πολυτέλεια. Κανένα από τα αστικά κόμματα δεν έχει τέτοιο σχέδιο και ούτε θα μπορούσε να έχει. Γιατί το σχέδιό τους, με ορισμένες παραλλαγές μεταξύ τους βέβαια, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των λίγων, των κακαταλυστών. Γι' αυτό και είναι ασφυκτικό για τις λαϊκές ανάγκες. Τέτοια πρόταση σχέδιο έχει μόνο το ΚΚΕ, το οποίο δίνει απάντηση στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει και πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε για να ικανοποιηθούν πραγματικά οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βαδίσουμε τελικά στον δρόμο της ανατροπής του πραγματικού εχθρού, της σύγχρονης αυτής δικτατορίας του κεφαλαίου και να ανοίξει ο δρόμος σε μια νέα κοινωνία, το σοσιαλισμό. Φίλες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κάλεσμα αγωνιστικής συμβόλευσης με το ΚΚΕ δεν είναι γενικό διαφημισμένο. Είναι προσωπικό και συγκεκριμένο και αφορά τον καθένα και την καθεμιά που κατανοεί πως ο αγώνας για όλα αυτά τα καυτά και εκείγοντα προβλήματα δεν μπορεί να περιμένει, δεν μπορεί να αναβάλλεται, να μετατίθεται για το μέλλον. Καμιά αναβολή δεν μπορεί να πάρει ο αγώνας για την υγεία του λαού μας, που εδώ και σχεδόν 2 χρόνια ζει με την αγωνία των τρόμων που γεννάει η πανδημία. Και όταν μιλάμε για την υγεία του λαού, μιλάμε και για τον αναγκαίο εμβολιασμό, για τα μέτρα προστασίας στους κρίσιμους χώρους και για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Όλα αυτά δηλαδή που η ίδια η πείρα της πανδημίας έχει αποδείξει ότι είναι εξίσου αναγκαία για να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα αυτή η περιπέτεια. Όμως ταυτόχρονα, ένας αναγκαίος εμβολιασμός πρέπει να στηρίζεται στην οργάνωση ενός προγράμματος εμβολιαστικού με ιατρικό έλεγχο, με φαρμακοεφαυρύπνιση, ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση του λαού, με ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους κρίσιμους χώρους
όπως είναι η πόλη δουλειάς, με μαζικά διαγνωστικά τεστ για όλους με ευθύνη των επιχειρήσεων, με αρέωση των τμήματων και όχι συγχωνεύσει στα σχολεία και στις σχολές, με μέσα μαζικής μεταφοράς με πυκνά δρομολόγια και με αύξηση του στόμου, με ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας που για τη Μεσσηνία, για παράδειγμα, σημαίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για να μπορεί να λειτουργεί πλήρως για όλες τις ασθένειες, να σταματήσει να είναι μια συνόσου, να απεμπλακεί από τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού με ανάπτυξη νέων εμβολιαστικών κέντρων στο νομό και στελέχωση αυτών που λειτουργούν ήδη, με ενίσχυση του δημόσιου συστήματος με υποδομές και προσωπικό, για να μπορούν να λειτουργούν πλήρως τα κέντρα υγείας σε όλη τη Μεσσηνία, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της πόλης και των χωριών, αλλά και με επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, για να βρεθούν και απλές κλίνες και κλίνες ΜΕΤ, ώστε και το νοσοκομείο της Καλαμάτας να μην υποχρεώνεται να αναστέλει τα τακτικά χειρουργεία και τα ιατρεία την ίδια ώρα που μεγάλη ιδιωτική πολυκλινική λειτουργεί απρόσκοπτα και με αυξημένη πελατεία. Η αναγκαιότητα για περισσότερες ΜΕΤ για να σωθούν ανθρώπινες ζωές φωνάζει από παντού, από τις έρευνες όλων των επιστημόνων, ακόμα και των συνεργατών της κυβέρνησης για τους αυξημένους θανάτους εκτός ΜΕΤ, οι οποίες διαψεύδουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, συνολικά την κυβέρνηση που τις θεωρεί πολυτέλεια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη συνδρομή βέβαια μέσων ενημέρωσης, έχει επιλέξει να επικεντρώνει στον αναγκαίο εμβολιασμό και την υποχρεωτικότητά του, γιατί κάθε άλλο μέτρο για την πανδημία λέγει ότι κοστίζει ακριβώς το σύστημα. Ένα σύστημα που βάζει στη ζυγαριά την υγεία του λαού και τα κέρδη των ιδιωτικών ομίλων της υγείας. Ακόμα όμως και ο αναγκαίος εμβολιασμός κοντάφτει στην απουσία ενός αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας. Ένα σύστημα υγείας όπου η πρωτοβάθμια φροντίδα με ένα μεγάλο δίκτυο υποδομών και γιατρών θα μπορούσε να είχε πάρει πάνω του στον εμβολιασμό και να τον είχε ήδη ολοκληρώσει, γιατί ταυτόχρονα θα είχε λύσει και το ζήτημα της ολοκληρωμένης, προσωποποιημένης ενημέρωσης και της πρόληψης, της παρακολούθησης μετά των εμβολιασμένων. Η ζυγαριά γέρνει σταθερά υπέρ των κερδών της ιδιωτικής υγείας. Ακόμα και τώρα, μέσα στην πανδημία, που τα κοράκια στην υγεία συνεχίζουν να θησαυρίζουν, ενώ μπαίνουν και σε εφαρμογή τα σχέδια για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, ακόμα και με κλείσιμο νοσοκομείων, όπως έχει προαναγγείλει ο Μητσοτάκης. Τα σπασμένα της εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας, που ακολούθησαν βέβαια όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, πληρώνουν εδώ και χρόνια, πολύ περισσότερο τώρα μέσα στην πανδημία, οι λαϊκές οικογένειες και εδώ στη Μεσσηνία. Όλοι τους, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν σημαία τους την δίθεν αρμονική συνύπαρξη δημόσιου με ιδιωτικό τομέα υγείας που έφερε τα δημόσια νοσοκομεία, συνολικά τις δημόσιες δομές υγείας αυτά τα χάλια. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ παριστάνει ότι βγαίνει στα κεραμίδια για την πανδημία και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να παρθούν. Λέει μάλιστα πως παρά τις επιμέρους διαφορές διαμορφώνεται ένα κοινό μέτωπο λογικής για άμεσα μέτρα προστασίας ανάμεσα στους φορείς και τα πολιτικά κόμματα. Η λογική όμως σε συνθήκες πανδημίας λέει να ανοίξουν τα νοσοκομεία που έκλεισε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τα κράτησε κλειστά όταν ήταν η κυβέρνηση και τώρα θα μπορούσαν να συμβάλλουν αυτά τα μέγιστα στην πανδημία. Η λογική λέει να επιταχθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές και όχι να παζαρεύεις μαζί τους
το ύψος της αποζημίωσης όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η λογική λέει οι νοσοκομιακοί γιατί να δουλεύουν με ανθρώπινες συνθήκες για να μπορούν να κάνουν το λειτουργήμά τους και όχι με τα 65 ώρα που προσπάθησε να τους επιβάλλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος, η απλή λογική ενός λαού είναι πως πρέπει να βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, που κάθε τρεις και λίγο τις προσφέρει σανίδα σωτηρίας. Πότε με τις προτάσεις του για υπουργούς κοινής αποδοχής, όλοι τα ακούσαμε, πότε με τη συνένεσή του για να μην διαταραχθεί δήθεν η κοινωνική συνοχή, όμως μόνο όταν διαταραχθεί αυτού του είδους η κοινωνική συνοχή, όταν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα περάσουν απέναντι από αυτές τις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν την υγεία του λαού μας με τη λογική του κόστους ωφέλους, τότε θα μπορέσουν να υπερασπίσουν και το δικαίωμά τους στην υγεία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καμία αναβολή δεν μπορεί να πάρει στους χώρους δουλειάς ο αγώνας για τον μεροκάματο. Τα εργατικά δικαιώματα πρέπει να πιάσει πάτο. Ο αγώνας για να μείνει τελικά στα χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη που οδηγεί σε εργασιακή ζούγκλα περιορίζει τη συνδικαλιστική δράση. Απόδειξη, οι εργαζόμενοι της Κόσκου στο λιμάνι του Πειραιά, της Ιφούλ και αλλού, που δεν ανέβαλαν τον αγώνα τους, πάλεψαν και αγαλοποίησαν αυτό το ανεργατικό τερατούργημα. Θα μπορούσε βέβαια κανείς να πει πως σε μια περιοχή όπως η Καλαμάτα είναι σημεία η οποία αποτελεί τουριστικό προορισμό, δημιουργούνται νέες ξενοδοχειακές μονάδες δίπλα στις παλιές και το ξέρετε κάθε καλοκαίρι η επισκεψιμότητα, η μεγάλη εργοδοσία έχει προπολού εφαρμόσει που τα λέμε τον νόμο Χατζηδάκη. Εδώ οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει η υπερεντατικοποίηση της εργασίας. Όταν για παράδειγμα την τελευταία τουριστική περίοδο στις πεντάστερες μεγάλες μονάδες οι περίπου 10 καμαριέρες έβγαζαν δουλειά για 30 και 40. Έφταναν να καθαρίζουν τα καμιά έως και 27 δωμάτια τη μέρα. Εδώ έχουν καταληφθεί ένα προς ένα τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και του Χατζηδάκη ότι δήθεν οι εργαζόμενοι θα διαπραγματεύονται με τη μεγάλη εργοδοσία αν τελικά θα δουλεύουν 10 ώρα ή 12 ώρα. Όμως οι 14 ώρες δουλειά τη μέρα που έφταναν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν ήταν αποτέλεσμα καμιάς διαπραγμάτευσης. Και αυτό το ξέρουν και τα μικρά παιδιά εδώ στην Καλαμάτα. Στον κλάδο του τουρισμού έχει συστορευτεί μεγάλη εμπειρία, πολιτική πείρα για όλα όσα διακινήθηκαν από τα άλλα κόμματα εδώ και μια δεκαετία, κυρίως την τελευταία δεκαετία, για την ανάπτυξη, εννοείται την καπιταλιστική ανάπτυξη, δηλαδή την ανάπτυξη των κερδών μόνο των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Μαζί με την περιβόητη αυτή ανάπτυξη επανέρχεται κάθε φορά και η γνωστή θεωρία της πίτας. Να βάλουμε όλοι πλάτη, δηλαδή εργαζόμενοι, λένε, για να μεγαλώσει η πίτα, μπας και πάρουμε κι εμείς κανένα κομμάτι κάποια στιγμή. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για παράδειγμα πάλι για τον κλάδο του τουρισμού, αυτό το τουριστικό θαύμα όπως το λένε, ακούμε ότι το ένα ρεκόρ σπάει το προηγούμενο. Ρεκόρ αφήξεων, ρεκόρ τζίρου, ρεκόρ χρονικής διάρκειας της σεζόν. Ο καθένας καταλαβαίνει πως η πίτα για το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο όλο και μεγαλώνει. Αλλά οι εργαζόμενοι όμως πρέπει να αποδεχτούν ότι θα έρχεται συνέχεια κάποιος και θα κλέβει την πίτα που αυτοί με τον ιδιότα τους έφτιαξαν. Και κάποιος άλλος καμιά φορά θα τους δίνει και κανένα μικρό κομματάκι από την πίτα αν δεν τους αφήνουν τελείως μυστικούς. Τώρα όμως είναι η ώρα οι εργαζόμενοι να κάνουν το λογαριασμό. Τι όφελος είχαν από αυτού του είδους την ανάπτυξη. Ένα μεροκάματο στην καλύτερη για να βγει ο χρόνος με δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ και χρέη να τους κόνουν συνεχώς.
τις άδειασαν οι tour operators, οι ακτοπολικές, οι αεροπολικές εταιρείες βέβαια, οι μεγαλοξενοδόχοι. Και όταν ξέσπασε η πανδημία, αυτοί ξαναπήραν την πίτα ολόκληρη και οι εργαζόμενοι βρέθηκαν στις αναστολές, στην ανεργία χωρίς εισόδημα, έμειναν με κάποια ψήφια. Τι έμεινε στην πατρίδα μας, αλλά και εδώ στην Καλαμάτα, σε ολόκληρη τη Μεσσηνία από αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη. Έμεινε μήπως καμία υποδομή πολιτικής προστασίας έστω, πυροσβεστική υποστελεχωμένη, με μέσα πυρόσβεσης λειψά απαρχαιωμένα. Τα είδαμε στη Μεσσηνία και αυτό το καλοκαίρι. Έγιναν μήπως αντιπλημμυρικά, αντισυσμικά έργα που χρειάζονται, θωρακίστηκε μήπως το σύστημα υγείας, ο προσανατολισμός όλων των έργων υποδομής είναι η εξυπηρέτηση του μεγάλου τουριστικού κεφαλαίου, η μετατροπή της Καλαμάτας σε ουδέτερη πόλη, σε έξυπνη λένε πόλη, με την πράσινη μετάβαση, καμία σχέση να μην έχει όμως με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων σε αυτή και της νεολαίας του νομού. Ακόμα παλεύουν οι αγρότες και οι κάτοικοι των χωριών της Μεσσηνίας να μαζέψουν τα κομμάτια τους από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Ακόμα τα δημόσια κτίρια, ιδιαίτερα τα σχολεία, σε μια πόλη που ξέρει τι σημαίνει ένας καταστροφικός σεισμός, δεν έχουν την απαράδεκτη αντισεισμική θωράκιση. 5 χρόνια μετά τις μεγάλες επίσης πλημμύρες στην Καλαμάτα, με τις μεγάλες καταστροφές και τους νεκρούς, δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά κανένα έργο υποδομής. Ποιος τελικά έχει όφελος από μια τέτοια είδους ανάπτυξη? Γι' αυτό κάθε φορά πρέπει να ρωτάμε, ανάπτυξη για ποιον, για τα μονοπόλια ή για τον λαό? Και εμείς οι κομμουνιστές απαντάμε, ανάπτυξη για τον λαό, με τον ίδιο να κάνει κουμάντο στην οικονομία και την κοινωνία. Φίλες και φίλοι, καμιά αναβολή δεν μπορεί να πάρει ο αγώνας για τη στήριξη, για την επιβίωση επίσης των βιοπαλαιστών αγροτών που είναι αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους ή οι καλλιέργειές τους επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως λένε, όπως είναι οι αγρότες της Μεσσήνης, όπως και ο αγώνας για την επιβίωση επίσης των μικρών επαγγελματιών, των εμπόρων, αλλά και των διαφόρων αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, που στα σπασμένα των προηγούμενων χρόνων προσθέθηκαν και αυτά της πανδημίας. Σε τελική ανάλυση, δεν μπορεί να αναβάλλεται για μετά ο κοινός συντονισμός, η κοινή πάλη των εργαζομένων με τους αγρότες, τους επαγγελματίες που όλοι βράζουν τελικά στο ίδιο καζάνι, έχουν κοινά προβλήματα και κοινώς πρέπει να είναι ο αγώνας για την αντιμετώπιση τους. Καμία αναβολή επίσης δεν μπορεί να πάρει και εδώ ο αγώνας για να απεμπλακεί η Ελλάδα από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, από τις δίθεν επίσης αμυντικές συμφωνίες με τις διάφορες συμπεριαλιστικές δυνάμεις που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα ορμητήριο πολέμου. Ιδιαίτερα εδώ στην Καλαμάτα υλοποιείται η συμφωνία για το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας. Μια συμφωνία όμως που στην ουσία δημιουργεί ένα υπερνατοϊκό αεροπορικό κέντρο εκπαίδευσης, ιδιοκτησίας μιας μεγάλης ιδιωτικής Ισραηλινής εταιρείας, που το κυρίαρχο στοιχείο της λειτουργίας της είναι μόνο η αύξηση της κερδοφορίας της βέβαια, με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό και στην εκπαίδευση των πιλότων, αλλά και στην ασφάλεια συνολικά της περιοχής. Παρά την κοκορομαχία Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο από τους δυο η συμφωνία ήταν πιο ασύμφωνη, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε τα άλλα αστικά κόμματα διαφωνούν επί της ουσίας με τη μετατροπή της χώρας σε απέραντη αμερικάνικη νατοϊκή επιθετική βάση εξυπηρέτησης σχεδίων σε βάρος των λαών. Άλλωστε, η business με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ
είχαν απογειωθεί επί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έπιασε το νήμα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αναβαθμίζει αυτή τη συνεργασία. Φίλες και φίλοι, συγγρότησες και σύντροφοι, ο αγώνας για όλα τα κρίσιμα προβλήματα δεν παίρνει καμία ανάγκη. Στο στόχαστρο πρέπει να βάλει τους κύριους υπεύθυνους, τις κυβερνήσεις, τα κόμματά τους, το κράτος και το σύστημά τους, προκειμένου να παγιδεύσουν για άλλη μια φορά το λαό, όλοι τους εμφανίζονται τώρα με νέο υποτίθεται προσωπείο αυτό της προόδου, το οποίο φοριέται πολύ τελευταία από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟ, που αναβαθμίστηκε τώρα από τα διάφορα επιτελεία του συστήματος, επίσης και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αυτή που μιλάει για πρόοδο. Από την νέα ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη γνωστή καραμέλα της δίθεν προοδευτικής διακυβέρνησης, και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία, η οποία διεκδικεί και τον τίτλο του προοδευτικού κόμματος, όπως είπε πρόσφατα ο Μητσοτάκης. Έλεος πια, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Πρόοδος, λέει ο Μητσοτάκης, είναι η αλλαγή, η δυνατότητα προσαρμογής σε έναν κόσμο που αλλάζει. Τι σημαίνει όμως αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία για τους εργαζόμενους, για τον λαό? Να προσαρμόσουν τα δικαιώματά τους, τις απαιτήσεις τους, τις ανάγκες τους, στα μέτρα των κερδών μόνο του κεφαλαίου. Γιατί αυτό είναι ο καπιταλισμός. Κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο κεφάλαιο έχει ανάγκη και από την ψηφιακή ονομαζόμενη επανάσταση για να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια οι επενδύσεις του και από το άλλο της κλιματικής αλλαγής για να τρέξουν οι πράσινες business τους πάλι με πρόσχημα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόοδος τους είναι ταυτισμένη μόνο με την καπιταλιστική κερδοφορία. Είναι τόσο μεγάλη η κορυφαία που ο Μητσοτάκης φτάνει στο σημείο να λέει πως πρόοδος είναι η μείωση των ανισοτήτων και ότι η μεγαλύτερη ανισότητα είναι ανάμεσα σε αυτούς που έχουν δουλειά και σε αυτούς που δεν έχουν, γι' αυτό λέει η ανάπτυξη που θα φέρει τάχα δουλειές. Τις είδαμε τις δουλειές, τα είδαμε τα δικαιώματα. Μόνο που η μεγαλύτερη ανισότητα που κανείς από αυτούς δεν ακουμπά είναι ανάμεσα στους ίδιους τους, τους παραγωγούς του πλούτου, δηλαδή την πλειοψηφία του λαού, και σε αυτούς που τελικά τον κλέβουν, δηλαδή μια χωρταπανάσιστα. Και έτσι αυτή η ανισότητα μεγαλώνει διαρκώς. Ας αφήσουν λοιπόν αυτά που ξέρουν. Δεν μπορούν πλέον άλλο να μας κοροϊδέψουν. Από κοντά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέστησε τα περί προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, βάσκει συγκινήσει τον απλό κόσμο του Πασό που μεγάλωσε με τέτοια συνθήματα παλιότερα. Δεν μπορείς να είσαι και με την προοδευτική δημοκρατική παράταξη και με τη δεξιά σε λύση χωρίς ντροπή. Δεν κοιτάζεται όμως κανείς τους τον καθρέφτη όταν τα ξεστομίζουν αυτά. Από πού και σου είσαι με την πρόοδο και είσαι απέναντι μάλιστα για τη δεξιά όταν ψηφίζεις τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, όταν στηρίζεις στο Ταμείο Ανάκαμψης τη νέα φιλιά, το νέο υπερμνημόνιο στο λαιμό του λαού, όταν από κοινού στηρίζεις την εξωτερική και δίθεν αμυντική πολιτική, όπως λέει ο Μητσοτάκης, που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας σε επικίνδυνο περιφερειακό παίκτη. Και όταν μιλάμε για παίκτες, εννοούμε βέβαια τους εγχώριους μονοπωλιακούς ομίλους. Μπορείς να μιλάς εν ονόματι της προόδου και της δημοκρατίας και έχεις δίθεν μέτωπο στη δεξιά, όταν έχεις συγκυβερνήσει εσύ ο ίδιος με την ακροδεξιά? Εδώ ταιριάζει αυτό που λέει ο λαός μας. Δυο γάιδα δεν μαλώνανε, σε σένα να τυρώνουν. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαλώνουν για το ποιος είναι ο καλύτερος εκφραστής της προοδευτικής διακυβέρνησης, κακοποιώντας όμως την έννοια της πρόοδου. Όμως πρόοδο σημαίνει να προχωράς μπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή σου. Πρόοδος είναι τα παιδιά σου να ζουν καλύτερα από σένα, από τις προηγούμενες γενιές. Ποια πολιτική, ποια τέτοια αστική κυβέρνηση, όπως κι αν βαπτιστεί και με όποιες κυβερνητικές συνεργασίες και με όποια σχήματα, μπορεί πραγματικά να το εξασφαλίσει αυτό? Απολύτως καμία από αυτές.
Ποια κυβέρνηση στον καπιταλισμό μπορεί να εξασφαλίσει ότι στην εποχή της ονομαζόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης τα νέα παιδιά και θα δουλεύουν λιγότερο και θα αμείβονται καλύτερα και θα απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου υγεία, παιδεία, θα ζουν σε έναν πρότυπο και πολιτισμένο περιβάλλον? Καμία. Μόνο μια κυβέρνηση που θα είναι εκτελεστικό όργανο μιας λαϊκής πλειοψηφίας και της εργατικής εξουσίας της μπορεί πραγματικά να τα κάνει αυτά. Μια εργατική, λαϊκή διακυβέρνηση που θα έχει για πρόγραμμά της μόνο την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών. Σε αυτή βεβαίως την κυβέρνηση το ΚΚΕ θα έχει τη δική του θέση. Αυτή η εργατική λαϊκή πλειοψηφία είναι που θα βγει μπροστά και που θα ανοίξει τον δρόμο, θα οικοδομήσει τη νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό. Γιατί ο σοσιαλισμός είναι όντως σήμερα η πραγματική πρόοδος. Είναι η κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενοι βγαίνουν από το περιθώριο της κοινωνικής πολιτικής ζωής και συμμετέχουν ισότιμα άνδρες και γυναίκες ενεργά στη λήψη, στην εφαρμογή, στον έλεγχο των αποφάσεων, γιατί έχουν πλέον την εξουσία στα δικά τους χέρια. Το πραγματικά νέο είναι η κοινωνική ιδιοκτησία όλου του πλούτου που υπάρχει, ώστε να πάψει να λειτουργεί η οικονομία με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος. Πάνω σε αυτό το γόνιμο έδαφος, ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της παραγωγής μπορεί να θέσει και να πετύχει επιστημονικά καθορισμένους κοινωνικούς στόχους και στην αγροτική και στην βιομηχανική παραγωγή σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κάλεσμά μας βέβαια έχει κυρίως κοινωνικό ταξικό περιεχόμενο. Ξέρουμε όμως ότι οι εργάτες, οι υπάλληλοι, τα μεσαία στόματα της πόλης και της υπαίθρου, οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες, οι απόστρατοι της δουλειάς, η νεολαία, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, είναι και πολιτικά όμως. Συμμετέχουν, ακούνε, συζητάνε, ψηφίζουν από τις αρχαιρεσίες συλλόγων και σωματείων, τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μέχρι τις γενικές βουλευτικές εκλογές. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα από ποια πολιτική αφετηρία μας προσεγγίζει, ανεξάρτητα που ο ίδιος τοποθετεί πολιτικά τον εαυτό του. Απευθύνεται σε όλους όσους και όσες αναγνωρίζουν ότι το ΚΚΕ αντιπαλεύει την καταστροφική λογική της παρέτησης, της υποχώρησης, της μυρολατρίας, της αυταπάτης, της ατομικής του καθένα σωτηρίας, της θεοκοπημένης ιστορικά θεωρίες που διαχειρίζουν το τέλος της ταξικής πάλης, αντιπαλεύει συνολικά τον αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει και παλεύει να τον αλλάξει. Ανάμεσά μας δεν υπάρχουν εμπόδια, γιατί βρισκόμαστε στην ίδια μεριά. Εκεί, σε αυτή τη μεριά που είναι όλοι οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλλαστές, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέες και οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Απέναντί μας είναι τα κόμματα του κεφαλαίου, το σύστημα, η εξουσία αυτή και οι συμμαχίες τους. Και εμείς από τη δική μας μεριά μπορούμε με τη δική μας συμμαχία να βαδίσουμε στον δρόμο της ανατροπής. Σε αυτόν τον δρόμο, στον δρόμο της ανατροπής, πραγματικά ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά, διαθέτει όλες τις δυνάμεις για να οργανώσει ο λαός μας την αντεπίθεσή του, να βάλουν οι εργαζόμενοι τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις. Ελάτε μαζί μας για να οργανώσουμε την πάλη μας για τα προβλήματά μας, να φέρουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο, να αναμετρηθούμε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, την εξουσία του κεφαλαίου, τους συμμάχους της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ. Πιο συγκεκριμένα σήμερα, σας καλούμε να οργανώσουμε την πάλη μας πάνω στα εξής κρίσιμα ζητήματα. Για την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού,
για αποκλειστικά δημόσιες δωρεάν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας με έμφαση στην πρόληψη και στα μέτρα προστασίας του τόπου δουλειάς, με εξειδικευμένα μέτρα για τον γυναικείο οργανισμό για τη μητρότητα. Την υπεράσπιση του αξιοπρεπούς εργατικού λαϊκού εισοδήματος, τη μείωση του χρόνου εργασίας, την κατοχύρωση ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς, την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τη διασφάλιση μόνιμης δουλειάς για όλους και όλες, ενάντια στην φορολογία, την ακρίβεια που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα για την επιστροφή δήθεν στην καπιταλιστική ανάπτυξη, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους και όλες, με μείωση έως και κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων, να πληρώσει μόνο το μεγάλο κεφάλαιο, χρόνια αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους, για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, ενάντια στην κρατική καταστολή, τις απαγορεύσεις, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία, την κατάργηση όλων των νόμων που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση, το απεργιακό δικαίωμα, τις διαδηλώσεις, την απεμπλοκή της χώρας μας από τα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κλείσιμο όλων των ξένων στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, την αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς, το δυνάμωμα του αγώνα ενάντια στους πολέμους, στα σχέδια αλλαγής διεθνών συνθήκων και συνόρων, στα διάφορα παζάρια συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου υπό ευρωανατολική εποπτεία, για το δικαίωμα στην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, την προσχολική και ειδική αγωγή επίσης, στην ανάπτυξη του ελεύθερου χρόνου και την πρόσβαση του λαού και της νεολαίας στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, με όλες τις απαραίτητες υποδομές. Για ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισυσμικής θωράκισης και προστασίας για διασφάλιση της σύγχρονης λαϊκής κατοικίας. Την εξασφάλιση της κατοικίας με ιδιαίτερη φροντίδα για τα νέα ζευγάρια, την κατάργηση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, την απαγόρευση της διακοπής σε λαϊκές κατοικίες για χρέη τους σε νερό, ρεύμα και τηλέφωνο, την άμεση στήριξη των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών με κατοχύρωση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ και τη διαγραφή μέρους των χρεών σε τράπεζες και δημόσιο, την κατοχύρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών στα αγροτικά προϊόντα και άλλα ακόμα που θα προκύψουν από την ίδια τη συλλογική συζήτηση μέσα στο κίνημα, στους αγώνες, από την ίδια την εξέλιξη του αγώνα. Μέσα σε αυτούς τους καθημερινούς αγώνες μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, ριζωμένο παντού, με πρωτοπόρες αιστείες αντίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή, με ενιαία αιτήματα και στόχους που ανοίγουν τον δρόμο με κατεύθυνση πάλι ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Το κάλεσμα για συμβόρευση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι το μέσο και ο δρόμος για να αλλάξει ο σημερινός αρνητικός συσχετισμός, για να βρεθεί ο λαός και οι εργαζόμενοι σε καλύτερη θέση από αυτή που είναι σήμερα. Σε αυτή την υπόθεση θα είναι σημαντική και η δική σας, όλων σας η συμβολή. Πρώτα απ' όλα μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, για να γίνουν βήματα στην ανασυγκρότησή του, για να περάσουν στην αντεπίθεση. Ανασυγκρότηση που δεν είναι όμως κάτι αφηρημένο. Προϋποθέτει περισσότερους εργαζόμενους και εργαζόμενους οργανωμένους στα σωματεία τους, πιο ισχυρά συνδικάτα, με πιο ζωντανή και μαζική λειτουργία και με περισσότερους εκλεγμένους αντιπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια, συνεχείς αγωνιστές, έντιμους, αφοσιωμένους στις ανάγκες των εργαζομένων και όχι μεσάζοντες του κράτους και της εργοδοσίας. Θα είναι σημαντική η συμβολή σας στο να μετρήσουμε βήματα
στην ισχυροποίηση του κινήματος των βιοπαλαιστών, των επαγγελματιών, των αγροτών, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, του φοιτητικού κινήματος, του μαθητικού κινήματος, συνολικά της κοινωνίας. Να μετρήσουμε βήματα στη συγκρότηση και ισχυροποίηση της κοινωνικής συμμαχίας όλων όσων έχουν κοινό συμφέρον να παλέψουν ενάντια στον καπιταλισμό και τα μονοπόλια. Θα είναι σημαντική η συμβολή σας στην πολιτική ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, παρά τις επιμέρους διαφορετικές απόψεις, τους προβληματισμούς του καθένα και της καθεμίας. Στην πλατεία διάδοση του προγράμματος και της πρότασης διεξόδου που καταθέτει στον ελληνικό λαό, αλλά και των επεξεργασιών των στόχων πάλι σε διάφορους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής, διεθνούς, εκπαιδευτικής, οικονομικής, επιστημονικής ζωής, γύρω από όλα τα ζητήματα δηλαδή που απασχολούν την κοινωνία. Με συμβολή επίσης και στην άνοδο της επιρροής του ΚΚΕ, είτε στις βουλευτικές εκλογές όταν γίνουν, είτε μέσα όπως λένε στο 2022 τώρα ή το αργότερο του 2023, αλλά και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν έτσι κι αλλιώς τον Οκτώβριο του 2023. Θα το επαναλάβουμε και την Καλαμάτα. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι και όλες σε όλα, ακόμα και στις λεπτομέρειες. Μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να έχει τις επιμέρους διαφορετικές τους σκέψεις, τους προβληματισμούς. Σας καλούμε να στηρίξετε με τη δράση σας αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία που παίρνει το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματικά ελπιδοφόρα διέξοδο και για το σήμερα και για το αύριο, για το σοσιαλισμό. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.